Γεια σας! Είμαι ο Βυσαρίων και σας καλωσορίζω στο γύρο της Ελλάδας σε 80 πιάτα, συντροφιά με τα My Market. Σήμερα θα ταξιδέψουμε μέχρι τον Αργοσαρονικό και συγκεκριμένα τις Πέτσες, το νησί της Μπουμπουλίνας. Θα ετοιμάσουμε μια παραδοσιακή συνταγή, ψάρι πλακή αλλά σπετσιώτα, και θα χρησιμοποιήσουμε αγνά υλικά από τα My Market. Συγκεκριμένα θα χρησιμοποιήσουμε πέρκα άλτα, κάπαρι, ντομάτες και πιπεριές από τα μανάβικα των My Market. Πάμε να ετοιμάσουμε τη συνταγή μας. Σε μια κατσαρόλα που έχει κάψει, προσθέτω ελαιόλαδο άλτα. Ρίχνω τα κρεμμύδια που έχω κόψει ροδέλες. Ρίχνω τις πιπεριές. Προσθέτω το σκόρδο, συνεχίζοντας πάντα το ανακάτεμα. Σβήνω με το λευκό κρασί. Προσθέτω τις τριμμένες ντομάτες. Προσθέτω την κάπαρη. Και τέλος, σβήνω με το κόκκινο ξύδι άλτα. Προσθέτω ένα ματσάκι μαϊντανό ψιλοκομμένο. Σε ένα ταψί, ρίχνουμε κάτω λίγο από τη σάλτσα μας. Και από επάνω, τοποθετούμε το ψάρι μας, που δεν είναι άλλο από πέρκα άλτα. Προσθέτω λίγο ακόμα σάλτσα επάνω από το ψάρι. Και τέλος, ροδέλες ντομάτας. Το βάζουμε στο φούρνο να ψηθεί στους 180 βαθμούς για 40 με 45 λεπτά. Το ψάρι μου είναι έτοιμο. Αυτό που έχω να κάνω είναι να το σερβίρω μέσα σε μια ωραία πιατέλα. Θα γαρνίρω με λίγο μαϊντανό που έχω κρατήσει, θα προσθέσω λίγο ελαιόλαδο άλτα για να γυαλίσει το φαγητό μου και είμαι έτοιμος να σερβίρω το ψάρι πλακή αλλά σπεσιώτα. Πάμε τώρα να δούμε τα υλικά που χρησιμοποίησαμε. Μία πέρκα άλτα, 2 κιλά ντομάτες, 2 ξερά κρεμμύδια σε ροδέλες, 2 πιπεριές κέρατο σε ροδέλες, 2 σκυλίδες σκόρδο κομμένες σε λεπτές φέτες, 50 γραμμάρια κάπαρι, 1 ματσάκι μαϊντανό ψιλοκομμένο, 150 ml ελαιόλαδο άλτα, 30 ml ξύδι άλτα, αλάτι και πιπέρι άλτα. Καλή όρεξη σε όλους με τα πιο γευστικά και ποιοτικά προϊόντα που επιλέγουν τα My Market, πάντα με φροντίδα και μεράκι. Μέχρι το επόμενο γευστικό μας ταξίδι, να είστε όλοι καλά!